Καλώς τα μου, βραδινά τυπάκια. Τι κάνετε, ε? Λοιπόν, έρχεται Σαββατοκύριακο. Μία κοπέλα έκανε μία ερώτηση στην ομάδα. Ένα εύκολο και γρήγορο γλυκό για το Σαββατοκύριακο. Λοιπόν, και σκέφτηκα. Το πιο εύκολο και γρήγορο γλυκό ποιο είναι, ρε κορίτσια? Κορμός. Ή σαλάμι ή μοσαϊκό. Δεν ξέρω πώς το λέτε στα μέρη σας. Εμείς εδώ στην Πάτρα το λέμε σαλάμι συνήθως. Οι πιο πολλοί, οι περισσότεροι. Λοιπόν, και πάντα στην κατάψυξη θα βρείτε ένα γλυκό κέρασμα για τους απρόσμενους επισκέπτες. Ξεκινάμε. Έχω πάρει πτύμπερ, τα έχω θρηματίσει από ό,τι είδατε στα γρήγορα με τα χέρια μου. Αυτός ο κορμός, αυτή η συνταγή, όσα κορίτσια την έχουν δοκιμάσει, έχουν ξετρελαθεί. Και αν θρηματίσετε τα μπισκότα τρίμα τελείως, γίνονται ωραιότατα τρουφάκια. Μπείτε στα θέματα της ομάδας να δείτε. Κάντε μου παρεούλα να φτιάξουμε μαζί κορμό. Λοιπόν, τις αναλογίες μπισκότα θα σας τις δώσω μόλις τελειώσει το live. Πέρα από αυτό θα ξέρετε ότι είναι τελικά πανεύκολα. Οι περισσότερες μπορεί να τα έχετε και στο ψυγείο σας, στα ντουλάπια σας, και ξεκινάμε. Έχω θρηματίσει εδώ τα μπισκότα. Πάρτε ό,τι μπισκότα σας αρέσουν. Ό,τι μπισκότα γουστάρετε. Έχω λιώσει εδώ στο φούρνο μικροκυμάτων Βιτάμ. Να δείτε πόσο εύκολη συνταγή είναι, πόσο απλή συνταγή είναι. Εγώ μόνο απλά πράγματα σας δίνω. Μαμαδίστηκα. Λοιπόν, ρίχνουμε ένα ζαχαρούχο μέσα στο Βιτάμ, στο Βιτάμ. Καθαρίζουμε καλά το κουτάκι μας, πάντα με ένα σιδερένιο κουταλάκι, ποτέ μην βάζετε σπάτουλα μέσα, θα σας κόψει τη σπάτουλα, θα κοπείτε και εσείς. Είναι πολύ οικονομικό γλυκάκι και πολύ ωραίο κέρασμα και γίνεται και τούρτα, το έχω κάνει και τούρτα. Λοιπόν, έχουμε εδώ λιωμένο Βιτάμ, το ζαχαρούχο μας. Ρίχνουμε 7 κουταλιές της σούπας κακάο. Εάν όμως το θέλετε πιο γλυκό, εγώ ρίχνω σκόνη σοκολάτας, δηλαδή το ρόφημά μου. Αυτό που φτιάχνω τη σοκολάτα μου. Ό,τι μου σάρετε κάτι. Ανακατεύετε. Να ομογενοποιηθούν στην ουσία το ζαχαρούχο, η σοκολάτα και το Βιτάμ. Όσες δεν έχετε φούρνο μικροκυμάτων, δεν πειράζει, κλασικά στο μάτι της κουζίνας. Λοιπόν, μέσα εδώ, συγγνώμη, θα ρίξουμε λικέρ. Ό,τι λικέρ θέλετε. Εγώ θα ρίξω το δικό μου λικέρ, το ρόδι μου. Το χρησιμοποιώ πάρα πολύ στα γλυκά μου. Ένα σφινάκι. Εσείς ρίξτε ό,τι λικέρ σας αρέσει. Αν θέλετε ποτό, ρίξτε ποτό. Ό,τι σας αρέσει εσάς. Εάν θέλετε να ρίξετε ξηρούς καρπούς, πολύ καλά μπορείτε να το κάνετε. Εγώ ό,τι είχα στο ντουλάπι της κουζίνας μου, ρίχνω αυτή τη στιγμή. Παίρνω τα μπισκοτάκια μου, μου σκοβολάει το μείγμα, δεν σας συζητώ. Και τόσο απλά το ρίχνουμε μέσα. Εκεί. Βλέπετε τι ωραίο που έγινε. Κάνουμε ένα ωραίο ανακατεματάκι. Είπα και πάλι, μπορείτε να ρίξετε ό,τι μπισκότα σας αρέσουν ή σας έχουν ξεμείνει στο ντουλάπι, σιγά. Τον διατηρείτε πάντα στην κατάψυξη, γίνεται και τούρτα. Σκουπιδάκια στην άκρη. Ναι, μια χαρά, φέρτε να. Άλλη μια τέτοια θα μου κόψει, άγγελε.
Ωραία. Φτάνει μόνο μία μεμβράνη. Μη διπλώνετε με λαδόκολες, με αλουμινόχαρτα. Μία μεμβράνη είναι αρκετή. Μία μεμβράνη. Εγώ θα χωρίσω στα δύο δηλαδή. Ή στο ένα. Θα δω τώρα τη γέμισή μου. Άγγελε, σε μην κάνεις άλλη. Θα την κάνω χοντρούλα, δεν πειράζει. Τι να κάνω. Θα την κάνω χοντρούλα μόνο, δεν πειράζει. Λες να βγει πολύ. Άντε κόψω μου άλλη μία. Από ό,τι βλέπω, ναι. Ωραία. Τι κάνουμε, μαζεύουμε. Σφίγγουμε από τα πλαϊνά. Διπλώνουμε. Εκεί. Και τώρα παίξτε. Καραμελίτσα. Παίρνει ομοιόμορφο σχήμα. Όταν θα παγώσει και θέλετε να το σερβίρετε, μπορείτε να ρίξετε σε μία πιατέλα να το βάλετε και να ρίξετε άχνη επάνω ή θέλετε να το πάτε δωράκι. Θα δείχνει πολύ όμορφο. Λοιπόν, εδώ. Το κάνετε έτσι με τα χεράκια σας και θα γίνει ομοιόμορφο. Πάμε να κάνω άλλο ένα. Μπράβο, κύριε. Ή φτιάξτε έναν μεγάλο ή φτιάξτε δύο μικρούς, ό,τι σας βολεύει εσάς. Τα πιτσιρίκια τρελαίνονται για κορμό. Μοσαϊκό λέει το λέμε. Μοσαϊκό, εμείς το λέμε σαλάμι στην πάτρα. Αλλά η γιαγιά μου λέει το έκανε λίγο διαφορετικό σου στην εταιρεία εδώ. Παιδιά, δεν ξέρω, κάθε συνταγή διαφέρει. Άλλα κορίτσια το κάνουν με γάλα και άχνη. Εμένα μου αρέσει έτσι όπως σας δίνω τη συνταγή. Θα το διαβάσεις. Αυτή λέει δεν τα κατάφερε να το φτιάξει όπως η γιαγιά της. Α. Αλλά δεν βάζει λέει και ζαχαρούχο μέσα. Με το ζαχαρούχο είναι τσακ μπαμ. Ρίχνετε το ζαχαρούχο και σε μπερδεύετε. Απλά να το ξέρετε. Λοιπόν, πιέζουμε εδώ στις σακρούλες και μιλάω για τα καινούργια τα κορίτσια. Εσείς οι παλιές που γνωρίζετε, να βοηθάτε τα νέα παιδιά να μαθαίνουν. Λοιπόν, στρώνουμε με τα χεράκια μας, διπλώνουμε ξανά και παίζουμε. Γυρνάμε, γυρνάμε, έτσι συμπιέζεται το μείγμα και παίρνει το όμορφο σχήμα του κορμού. Εκεί. Εκτός από τον τρόπο που σας έδειξα εγώ αυτή τη στιγμή, βλέπετε ότι δεν τα χώρισα ίσα, δεν μας πειράζει, είναι για το σπίτι μας. Είπα, μπορείτε να το κάνετε τούρτα στο ταψάκι το γνωστό με το αποσπόμενο τσέρκι για να εντυπωσιάσετε. Αλλά αν θρηματίσετε τα μπισκότα σε τρίμα, γίνεται και ωραιότερα τροφάκια. Σας τα έχω δείξει παλιότερα στην ομάδα μας. Γεια στα χέρια σου Μαρία μου, καλοφάγωτο. Ναι. Άστο να κεραστούν οι υπόλοιποι. Για μένα είναι απαγορευτικό αγάπες μου. Τέλος πάντων, εμένα μου αρέσει να τα φτιάχνω, να σας τα δείχνω, να τα γεύονται τα παιδιά μου. Και από εκεί και πέρα είναι μια πολύ ωραία πρόταση οικονομική για το Σαββατοκύριακο.